Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας έδωσε ο Κοσμήτωρας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου της πόλης μας και της σχολής της πόλης μας, της Λαμίας, να έχουμε μία συζήτηση μαζί με τους καθηγητές και τους πρόεδρους και των δύο τμήματων και τον Κοσμήτωρα, όπου βάλαμε στη συζήτηση σημαντικά θέματα και ήρθαμε με προτάσεις. Με προτάσεις για να βοηθήσουμε τη λειτουργία της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου μας δηλαδή, γιατί όλοι βλέπουμε ότι είναι, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες σήμερα, που θα γίνουν από το φθινόπωρο ακόμη δυσκολότερες με τους περισσότερους φοιτητές. Συζητήσαμε διάφορα θέματα, όπως να παραχωρήσουμε χώρο στο Δημαρχείο, στον τελευταίο όροφο του Δημαρχείου, που θα τον αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο ακόμη και για τις διοικητικές τους υπηρεσίες. Να συζητήσουμε στην συμμετοχή του Πανεπιστημίου, και αυτό θα γίνει στη συνέχεια και με τον Πρίτανη, τον οποίο θα αναμένουμε τις επόμενες μέρες, ένα κέντρο καινοτομίας, έρευνας, όπου θα είναι Δήμος και Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και άλλα ζητήματα, όπως είναι αυτά της υποστήριξης των υπηρεσιών μας προς το Πανεπιστήμιο, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα πέρα από το στεγαστικό, υποστελέχωσης, υπηρεσιών. Ήμασταν μάρτυρες και ήσασταν κι εσείς προβλημάτων που δημιουργούνται και στο κτίριο που υπάρχει και λειτουργεί και πολλών άλλων. Πριν από λίγο καιρό η δημοτική μας επιχείρηση ήταν εδώ για να λύσει ένα άλλο πρόβλημα. Θα υπάρχει, αλλά θα το θεσμοθετήσουμε και θα το κάνουμε σε μόνιμη βάση. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοδομητική κουβέντα και βέβαια τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια καινούργια συνάντηση. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την επίσκεψη και για τα όσα μας είπε εδώ. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, σε μια φάση ανακατάταξης του Πανεπιστημίου και διεύρυνσης των πανεπιστημιακών σχολών στη Λαμία, και η πρόταση του κύριου Δημάρχου έπεσε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί χρειαζόμαστε και τους χώρους και χρειαζόμαστε μια τέτοια βοήθεια όσο μπορούμε να έχουμε από την τοπική κοινωνία, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες κάθε φορά, δηλαδή και η παραχώρηση του χώρου στο Δημαρχείο, που είναι μια μέση λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, και το δεύτερο κομμάτι που είναι πιο μεσοπρόθεσμο, που θέλει την εμπλοκή των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, να βρούμε τη φόρμουλα για να μπορέσει να γίνει αυτό. Αλλά είμαστε καταρχήν θετικοί και θα ενημερώσω άμεσα τον κύριο Πρίτανη για να προχωρήσουν όλα αυτά, και είμαστε ευχαριστημένοι και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να πω μόνο, απευθυνόμενος στην τοπική μας κοινωνία και σε όλους τους δημότες, σε όλους τους πολίτες, ότι ξέρουμε τι σημαίνει μια σχολή θετικών επιστημών και ένα πανεπιστήμιο για την πόλη και για το Δήμο, για την κοινωνική και οικονομική του ζωή. Και είμαστε διατεθειμένοι. Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε τα οικονομικά μας να τα εξορθολογήσουμε και να είναι βιώσιμα. Αν υπάρχει δυνατότητα αυτό, θα το εξετάσουν και οι υπηρεσίες μας, στήριξη με όλους τους τρόπους στη Σχολή Θετικών Επιστημών, γιατί προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο εδώ, στον τόπο, στην περιοχή μας, έργο που δεν φαίνεται, που είναι ευρύτερα αναπτυξιακό και που έχει να κάνει με την άνοδο της ποιότητας της ζωής. Πέρα από το ότι μορφώνονται παιδιά, έχουμε ανθρώπους εξαιρετικούς, γνώστες, εξειδικευμένους επιστήμονες, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έρχονται και άνθρωποι επιστήμονες για να δουλέψουν. Έρχονται και άλλοι επιστήμονες για να δουλέψουν. Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους. Επαναλαμβάνω, τα οικονομικά του Δήμου είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αφού τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά, που κάτω από αντίξωες, από δύσκολες συνθήκες, είναι εδώ και δημιουργούν για μας. Πέρα από την ικανοποίηση που νιώθουν οι ίδιοι ως δάσκαλοι, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που βγάζουν μορφωμένους ανθρώπους και ολοκληρωμένους ανθρώπους, εμείς αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η σημασία και για μας.